Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ναι. Παρά το ότι η κυβέρνηση επικαλείται για το σημερινό της νομοσχέδιο την ανάγκη, λέει, επιτάχυνσης της ποινικής διαδικασίας, η οποία συχνά καθυστερεί και μάλιστα πάρα πολύ, εκτός βέβαια, εκτός αν πρόκειται για απεργίες των εργαζομένων, οι οποίες συνήθως κηρύσσονται παράνομες και καταχρηστικές με μια εξαιρετικά απίστευτη ταχύτητα. Στην ουσία όμως, αν μελετήσει κανείς το νομοσχέδιο το σημερινό, θα δει ότι επιχειρεί κάτι πολύ πολύ βαθύτερο. Επιχειρεί την αναβάθμιση της ίδιας της κατασταλτικής λειτουργίας του αστικού μηχανισμού, του αστικού κράτους δηλαδή. Με την καλύτερη προσαρμογή και αντιστοίχηση αυτού του κράτους και των κατασταλτικών του φυσικά μηχανισμών σε εκείνες τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες τις σημερινές, όπου η αγριότητα της αντιλαϊκής επίθεσης προκαλεί αντικειμενικά, προκαλεί όλο και μεγαλύτερη λαϊκή οργή, προκαλεί αγανάκτηση, προκαλεί όλο και περισσότερες εστίες αντίστασης, κόντρα βέβαια σε μια πολιτική η οποία ρημάζει τις εργατικές και λαϊκές οικογένειες και το μέλλον των παιδιών της. Το 28ο άρθρο αυτού του νομοσχεδίου έρχεται να επιβεβαιώσει με τον πιο σαφή τρόπο όλα τα παραπάνω. Το άρθρο αυτό επανέρχεται στα καθήκοντα των ειδικών φρουρών ομάδων προστασίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, δηλαδή την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Συγκεκριμένα, γίνεται τροποποίηση επί το αρνητικότερον του σχετικού άρθρου του νόμου 4777 του 2021, από το Φλεβάρι του 2021 ακόμα, με τον οποίο νόμο ιδρύθηκε η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, και με το σημερινό άρθρο, το 28ο, διευρύνονται τα καθήκοντα του προσωπικού της. Με το σημερινό άρθρο προβλέπεται τα καθήκοντα των πανεπιστημιακών αστυνομικών να είναι ακριβώς ίδια με τα καθήκοντα τα οποία έχουν όλοι οι ειδικοί φρουροί αστυνομικοί. Δηλαδή, διάθεση και ανάθεση και στους πανεπιστημιακούς αστυνομικούς γενικευμένων καθηκόντων καταστολής. Κάτι το οποίο βέβαια συνεπάγεται αυτονόητα και την κατοχή από τη μεριά τους του αντίστοιχου εξοπλισμού με πυροβόλα, όπλα και τα λοιπά βεβαίως. Η διατύπωση μάλιστα της διάταξης είναι τέτοια ώστε αυτή να προσφέρεται κυριολεκτικά προς πάσα χρήση. Ανοίγει δηλαδή ο δρόμος η ένστολη της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας με το όπλο στο χέρι πλέον, όχι μόνο να μπορούν να διατίθενται στην καταστολή και εκτός πανεπιστημιακών χώρων ή και γύρω από αυτούς, αλλά να μπορούν πια να κυκλοφορούν οπλισμένοι αστυνομικοί ακόμα και μέσα, ακόμα και παντού στους χώρους των πανεπιστημίων. Είναι προφανές ότι επιχειρείται εδώ ανοιχτά η νομιμοποίηση και η μονιμοποίηση της ένοπλης αστυνομικής παρουσίας μέσα στα ίδια τα πανεπιστήμια, με την παρουσία βεβαίως αρχικά 400 αστυνομικών σε αυτά. Φαίνεται πως από το Φεβρουάριο του 2021, που ιδρύθηκε τότε η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, εκτιμάει η κυβέρνηση πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να τη θέσει αυτήν την Πανεπιστημιακή Αστυνομία σε λειτουργία. Προς αυτήν την κατεύθυνση λοιπόν και με σκηνικό, το γνωστό σκηνικό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, εδώ και λίγο καιρό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένα οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης και διαφόρων προβοκατόρικων ομάδων, οι οποίες βεβαίως καμία σχέση έχουν με τους φοιτητές, τους συλλόγους και τους αγώνες τους, και στην πράξη, συνειδητά ή ασυνείδητα, αυτό είναι αδιάφορο, λειτουργούν απλώς ως οι καλύτεροι χορηγοί της έντασης της καταστολής, της συκοφαντίας και της επίθεσης της κυβέρνησης ενάντια στους φοιτητές και τη νέα γενιά. Και έτσι, με πρόσχημα και με άλοθη τις εξαιρετικά βολικές για την κυβέρνησή σας βαριοπούλες, που δούλευαν ηρίστο εμπαρόδο ανενόχλητες και με όλη τους την άνεση επί ώρες, δόθηκε
την άλλη μέρα το σύνθημα για την απαράδεκτη εισβολή και εγκατάσταση αστυνομικών δυνάμεων μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Η χρήση χημικών, χειροβομβίδων κρότου λάμψης, ύστερα από προβοκάτσιες δήθεν αγανακτισμένων πολιτών, όπως είδε όλη η Ελλάδα, η καθημερινή σχεδόν χρήση βίας και η επίδειξη πυγμής, μέχρι και την άβρα εκτόξευσης νερού πήγατε μέσα στο Πανεπιστήμιο, μία από αυτές τις άβρες που είχε αγοράσει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι όλο αυτό παρά η πρόβα τζενεράλε της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Αυτό όμως είναι και το σύγχρονό σας, το ευρωπαϊκό σας πανεπιστήμιο. Το οικοδομείτε όλοι σας πάνω στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους νόμους σας, είτε λέγονται Διαμαντοπούλου, είτε Γαβρόγλου, είτε τώρα Κεραμαίος με το καινούριο νομοσχέδιο που φέρνει. Ανοιχτό πανεπιστήμιο στην καταστολή, στην τρομοκρατία, ορθάνυχτο στην υποβάθμιση, αλλά κλειστό στη μόρφωση, στη φοιτητική μέρημνα, στις ανάγκες των φοιτητών. Ένα πανεπιστήμιο δηλαδή ανώνυμη εταιρεία. Ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ πτυχίων και εκπαιδευτικών προϊόντων. Μια επικερδής επιχείρηση με πελάτες τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Μια επιχείρηση που θα εμπορεύεται την ίδια τη γνώση, τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές του, ακόμα και την ίδια τη φοιτητική μέρημνα. Ένα πανεπιστήμιο ορθάνυχτο στο ΝΑΤΟ και τα πολεμοκάπηλά του σχέδια. Ένα πανεπιστήμιο πρόθυμος, πιστός υπηρέτης των επιχειρηματικών ομίλων, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών στην επιδίωξη της κερδοφορίας τους, αλλά και της ιδεολογικής τους κυριαρχίας. Ένα πανεπιστήμιο που θα λειτουργεί ως ένα κανονικό θερμοκήπιο και μια θερμοκοιτίδα, όπως λέτε, επιχειρηματικών σχεδίων, spin-off και start-up εταιριών, με λίγα λόγια, ένα κανονικό επιχειρηματικό κέντρο υψίστης ασφαλείας. Να γιατί μπάζετε την πανεπιστημιακή αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Ανώνυμες εταιρείες τέτοιου μεγέθους και τέτοιας αποστολής χρειάζονται, βλέπετε, και τη security τους. Ένιασας όμως, και οι φύλακες έχουν γνώση. Μια πρώτη απάντηση πήρατε πρόσφατα με τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών που ακόμα δεν λέτε να τα χωνέψετε, όπου μετά από 35 χρόνια η ΔΑΠ είδε την πλάτη της πανσπουδαστικής σε όλη τη χώρα. Απέναντί σας όμως θα βρείτε την νεολαία και τους φοιτητές, οι οποίοι δυναμώνοντας τους φοιτητικούς τους συλλόγους θα ακυρώσουν τα σχέδιά σας για την ένταση της καταστολής και τη διάλυση εν τέλει των σπουδών τους. Κάθε μέρα, και από την πρώτη στιγμή οι φοιτητικοί σύλλογοι εκεί στο Αριστοτέλειο απαιτούν την άμεση αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων από το Ίδρυμα. Φωνάζουν για καθηγητές, για υποδομές, για βιβλία. Σας λένε ότι οι βιβλιοθήκες χρειάζονται προσωπικό, χρειάζονται βιβλία. Σας ζητάνε αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των αναγκών. Και εσείς τι λέτε? Και εσείς τους απαντάτε με τη βία, τους απαντάτε με τα ΜΑΤ και με εκείνες τις εξυπνάδες, βαριοπούλα ή βιβλιοθήκη. Λες και οι φοιτητές είναι αντίθετοι στις βιβλιοθήκες, λες και δεν είναι οι ίδιοι οι φοιτητές που ζητάνε χρόνια τώρα όλες τις αναγκαίες υποδομές, λες και δεν είναι οι ίδιοι οι φοιτητές που διεκδικούν τη συνολική αναβάθμιση των σπουδών τους. Ακούστε το καλά όμως, όλοι εσείς οι κήρυκες του Πανεπιστημίου ΑΕ. Ό,τι και αν κάνετε, τα πανεπιστήμια και μπορούν και πρέπει και θα γίνουν τελικά πραγματικοί χώροι μόρφωσης και πολιτισμού. Ο συλλογικός αγώνας που απαιτείται γι' αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει. Και ό,τι και αν κάνετε, δεν μπορείτε να τον σταματήσετε. Γι' αυτό αποσύρετε αυτό το άρθρο, το απαράδεκτο, το 28, και ξεχάστε τα σχέδιά σας για αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Ξεχάστε τα αυτά τα σχέδια. Δεν λείπει η αστυνομία από τα πανεπιστήμια. Λείπουν οι καθηγητές, λείπουν οι υποδομές, λείπει η φοιτητική μέρημνα και βεβαίως πολύ συχνά λείπει και η ίδια η αξία των πτυχίων. Αυτά λείπουν. Αλλά γι' αυτά δεν βγάζεται ούτε κιχ. Ευχαριστώ.